οριζόντιες περικοπές. Και εμείς πάμε να δούμε την άλλη Ελλάδα. Πάμε σε ένα ευχάριστο θέμα, το οποίο μας έκανε τρομερή εντύπωση. Θα πάμε στο Βόλο. Αν θέλετε, μπορείτε να δείτε και εσείς το θέμα αυτό. Γιατί πραγματικά αξίζει. Βλέπουμε κάποια πλάνα. Βλέπουμε κόσμο, πολύ κόσμο, να χορεύει σιρτάκι. Να πάμε, μπορούμε να δυναμώσουμε και λίγο τη μουσική, να ακουστεί. Έτσι. Στο ρυθμό του Ζορμπά, λοιπόν. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία. Χορεύουν, έτσι, για πάρα πολλοί κόσμος. Στη σύνδεσή μας έχουμε την κυρία Αλεξία Χαλβατζάκου, η οποία είναι και αστυνομικός, αλλά κυρίως είναι η εμπνεύστρια αυτής της ιδέας. Και δίπλα της και ο κύριος Κωνσταντίνος Χαλέβας, ο οποίος είναι περιφερειακός σύμβουλος στην περιφέρεια της Θεσσαλίας για θέματα πολιτισμού. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα, καλημέρα. Και κύριε Χαλέβα, θα μας επιτρέψετε να πάμε πρώτα στην κυρία Χαλβατζάκου, η οποία εμπνεύστηκε αυτή την ιδέα, και να μας μιλήσει για αυτή την ιδέα που μπορεί και να μας χαρίσει και ένα νέο ρεκόρ Γκίνες. Κυρία Χαλβατζάκου, πείτε μας λίγο για το τι ακριβώς κάνατε στο Βόλο. Καταρχήν, καλή σας μέρα από τον νόμο στο Βόλο. Καλημέρα. Οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει εδώ πυρετοδός για το μεγάλο γεγονός. 2012 άτομα. Θα προσπαθήσουμε να καταρρύψουμε ήδη το ρεκόρ που υπάρχει, το ρεκόρ Γκίνες, για το σιρτάκι. Το οποίο είναι ποιο ρεκόρ έχετε να... 1672 άτομα το ρεκόρ του Φρόντου. Μάλιστα. Γιατί το κάνατε αυτό, κυρία Χαλβατζάκου? Τι θέλετε να δείξετε σε αυτή τη συγκυρία? Καταρχήν, επειδή η Ελλάδα περνάει δύσκολες μέρες, ο καιρός είναι πάρα πολύ δύσκολος, προσπαθούμε όλοι να βρούμε κάποιους τρόπους για να ξεφύγουμε από όλη αυτή την κατάσταση. Και την κατάθλιψη. Από την κατάθλιψη, ουσιαστικά έτσι είναι. Ναι, γιατί περπατούσα στον δρόμο και έβλεπα θλιμμένα πρόσωπα, πρόσωπα σκεπτικά που δεν είναι έτσι η Ελλάδα που θέλω. Και δεν είναι αυτοί οι Έλληνες, κυρία Χαλβατζάκου, να είστε σίγουροι. Ναι, όντως δεν είμαστε. Και θέλετε να στείλετε... Έχουμε την ταυτότητά μας. Και θέλετε να στείλετε... αυτό το μήνυμα, ότι είμαστε ζωντανοί, ότι υπάρχει ελληνικό πνεύμα, ότι μπορούμε ακόμη και στα πιο δύσκολα εμείς να επιβιώνουμε. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Και φυσικά το Βόλο. Όλοι όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή ξέρουν να χορεύουν σιρτάκι? Ναι, κάνουμε πρόμαση. Ή μαθαίνετε, κάνετε εντατικά. Μαθαίνουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολα τα βήματα. Κύριος Χαλέβας έμαθε. Ο κύριος Χαλέβας έμαθε δίπλα σας. Έμαθε. Πολύ καλά. Πρωτοπόρος. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που το μετέφερα και το αγκάλιασε και αμέσως είπε ναι, θα το κάνουμε εδώ πέρα για την πόλη του Βόλου, για όλη τη Θεσσαλία μετά και έπειτα για όλη την Ελλάδα. Τώρα, κύριε Χαλέβα, θα έρθει η Επιτροπή. Πότε θα γίνει? Τέλη Αυγούστου. 31 Αυγούστου. Πράγματι. Με την Πανσέλη. Θα ήθελα να ξεκινήσω και εγώ ότι ένα μήνυμα αισιοδοξίας ανάμεσα σε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά είναι και αυτό το εγχείρημα το οποίο γίνεται από την περιφέρεια Θεσσαλίας και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Βόλου. Πολλά τα ωφέλη τα οποία δεν θα προκύψουν. Ο κόσμος πώς το έχει δεχθεί αυτό, κύριε Χαλέβα? Ο κόσμος αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία. Οι περισσότεροι το αγκάλιασαν σαν ένα εγχείρημα, σαν ένα ρεκόρ Guinness το οποίο επιχειρούμε να καταρρύψουμε. Όμως τα ωφέλη είναι περισσότερα. Ίσως το σιρτάκι είναι το εργαλείο. Ο στόχος είναι η παγκόσμια προβολή της περιοχής μας, του Βόλου, της Θεσσαλίας και γενικά της Ελλάδος. Πράγματι, με μία απλή συμμετοχή όλων των ανθρώπων θα καταφέρουμε να προβάλλουμε την όμορφη παραλία του Βόλου, την οποία εκείνη την ημέρα, 31 Αυγούστου, είναι η δεύτερη Πανσέλινος του Αυγούστου. Μετά το κλείσιμο των καταστημάτων, 9.30 η ώρα, στην παραλία, στην όμορφη παραλία του Βόλου, θα επιχειρηθεί η κατάρρευση του ρεκόρ. Και όσοι βρεθούν εκεί θα απολαύσουν και ντόπια προϊόντα, έτσι, προϊόντα αυτό δικά σας. Αυτό θα ήθελα να πω, θα είναι μια γιορτή που έχει σκεφτεί
όσο το δυνατόν καλύτερα σε συνδιοργάνωση που γίνεται κυρία Χαλβατζάκου. Με το Δήμο Βόλου. Θα υπάρχει η Αργό, εμπλό, με τους κοπηλάτες και πραγματικά θα υπάρχει το κρασί, το οποίο θα δοθεί στους επισκέπτες, τσίπουρο. Και τσίπουρο, φυσικά, στο Βόλο. Να δημιουργήσουμε μια εορταστική ατμόσφαιρα. Έτσι. Κυρία Χαλβατζάκου, πώς δέχτηκαν οι συνάδελφοί σας αυτή την πρωτοβουλία? Α, το αγκάλιασα. Και αυτοί. Εντάξει, ήταν όταν τους το είπα και μαθαίστηκε, μου είπαν μπράβο, ναι, συνέχισε το, έπρεπε να γίνει αυτό στο Βόλο. Θα ρίξουν καμιά μπαλωθιά εκεί, κανένα πυροβολισμό στο... στο Βόλο. Όχι, τέτοια. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε να τα καταφέρετε, που νομίζω είναι δεδομένο ότι θα τα καταφέρετε, η συμμετοχή θα είναι μεγάλη. Είναι πάρα πολύ καλή η πρωτοβουλία σας και σας αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και στην περιφέρεια που στέκεται και είναι αρρωγός αυτής της προσπάθειας. Και νομίζω θα ήταν καλό να φέρουμε την εικόνα μπροστά, να δυναμώσουμε λίγο τον ήχο για να δούμε και με αυτόν τον τρόπο να φύγουμε σε διαφημίσεις. Αλλά πρώτα να ακούσουμε λίγο, να δούμε λίγο σιρτάκι και να ακούσουμε. Κυρία Χαλβατζάκου, κύριε Χαλέβα, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.